Ο Μπαράκ Ομπάμα θέλει να περάσει στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών ως ένας πρόεδρος που προχωρά σε τομές. Αφού αναθέρμανε τις σχέσεις με την Κούβα, συνέχισε με την επίλυση του ζητήματος των πυρηνικών του Ιράν, τώρα επιχειρεί να ηγηθεί του αγώνα για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να ανακοινώσουμε το σχέδιο καθαρής ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα διετές σχέδιο για το απλούστερο και σημαντικότερο βήμα των Ηνωμένων Πολιτειών στον αγώνα κατά της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής. Χωρίς να επισέλθει σε λεπτομέρειες, έδωσε το στίγμα των άμεσων ενεργειών για να φέρει εις πέρας το εγχείρημα. Τον Δεκέμβριο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να ηγούνται της πορείας, έχουμε μια ευκαιρία ώστε να θέσουμε τις πιο φιλόδοξες συμφωνίες για το κλίμα στην ανθρώπινη ιστορία. Είναι πολύ εύκολος ο κινησμός και να λέμε ότι οι κλιματικές αλλαγές είναι μια πρόκληση για την ανθρωπότητα πολύ μεγάλη για να την επιλύσει. Είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι είναι λάθος αυτό. Μπορούμε να το επιλύσουμε, αλλά χρειάζεται να συνεχίσουμε. Είναι τόσο μεγάλη πρόκληση που θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη σύγχρονη απειλή τις κλιματικές αλλαγές, τονίζοντας ότι ο αγώνας είναι πολυμέτωπος.